Ελληνίδες, Έλληνες, οι εκλογές της 7ης του Ιούνιου, οι ευρωεκλογές, είναι κρίσιμες, γιατί παίρνουμε απόφαση για τον προσανατολισμό της χώρας μας. Παίρνουμε απόφαση για το ποιοι αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στην Ευρώπη, εκεί που δίνονται μεγάλες μάχες για την οικονομία, για την αγροτιά, για την παιδεία, για το ασφαλιστικό, για τα έργα, για όλα τα πράγματα. Μετέχουν πολλά κόμματα. Θέλω να προσέξετε ότι η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα που διώκεται από τα ΜΜΕ. Τα περισσότερα κανάλια ποτέ δεν μας κάλεσαν. Και ο λόγος είναι ότι εδώ και χρόνια φωνάζουμε για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου του 1999, λέμε ότι κάποιοι λίστεψαν τον ελληνικό λαό στο χρηματιστήριο, κλέψανε 33 δραχμές από τα 40 το σύνολο δραχμές που υπήρχαν φυσικών προσώπων και εταιριών σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, και αυτά τα χρήματα δεν επενδύθηκαν στη χώρα μας, αλλά φυγαδεύτησαν στο εξωτερικό από ελάχιστες οικογένειες. Επενδύθηκαν στην ναυτιλία, σε καράβια, και για να γλιτώσουν τη φυλακή οι δράστες κάνανε εικονικές αγορές άλλων εταιριών, κάνανε πλαστά συμβόλαια, πλαστά τιμήματα επί των συμβολέων, ώστε με κάποια συμβόλαια να δείξουν ότι εκεί επένδυσαν τα χρήματα και να κλείσουν τη μαύρη τρύπα ο καθένας. Τα αδικήματα τα οποία επιτελέστησαν το 1999 ήταν κακουργήματα και δεν παραγράφονται ούτε στην πενταετία ούτε στη δεκαετία. Έχουν πολυετή παραγραφή και μπορούν ακόμη να τιμωρηθούν οι κλέφτες του χρηματιστηρίου. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Κάνανε κανάλια, κάνανε εφημερίδες για να έχουν όμοιρο τον πολιτικό κόσμο, τα κόμματα, τους βουλευτές, να κανονίζουν ποιο κόμμα θα κυβερνά, ποιοι πολιτικοί θα μπαίνουν στη Βουλή, να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και έτσι να μην τους αντιστέκεται κανείς. Η Ένωση Κεντρών αντιστάθηκε σε αυτούς με κόστος. Ξέραμε ότι από την ώρα που καταγγείλαμε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου θα είχαμε αντίπαλούς μας όλους αυτούς με τα κανάλια και θα πληρώναμε το κόστος του εμπάργκο, του αποκλεισμού μας από κάθε προβολή στις τηλεοράσεις. Αλλά κάναμε μία επιλογή, επιλογή ζωής. Ή να πούμε την αλήθεια στο λαό για την κλεψιά του χρηματιστηρίου με όποιο κόστος, ή δεύτερη επιλογή είχαμε, να τους γλύφουμε, να πηγαίνουμε στους προθαλάμους τους, να τους υπηρετήσουμε και να γίνουμε πρωτοκλασάτοι και καθημερινοί στα δελτία ειδήσεων, στα παράθυρα των ειδήσεων και στα talk show. Προτιμήσαμε το πρώτο από το δίλημα, από τις δύο πτυχές του διλήμματος. Κοντραριστήκαμε με το σύστημα και πιστεύουμε ότι ο λαός πρέπει να μας στηρίξει και στις 7 Ιούνιου να ψηφίσει η Ένωση Κεντρών, γιατί πρέπει οι δράστες της κομπίνας του χρηματιστηρίου του 1999 να παραπευθούν στη δικαιοσύνη όσο υψηλά και αν στέκουν. Έτσι. Γιατί αν αυτά τα χρήματα είχαν επενδυθεί εντός Ελλάδας και δεν είχαν φυγαδευτεί και ξεπληθεί στο εξωτερικό, θα ήταν άλλη εικόνα της χώρας. Θα είχαμε επενδύσεις, θα είχε γίνει η Ελλάδα εργοτάξιο προσπάθειας και θα άντεχε τώρα στην οικονομική κρίση. Θα είχαμε αντοχές. Ενώ τώρα με λαιλατημένη τη χώρα, οι αντοχές της οικονομίας μας είναι πολύ μικρές. Κοντράραμε λοιπόν τους μεγαλοεκδότες. Ζητήσαμε δημοκρατία. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα κανάλια. Τονίσαμε ότι η Νέα Δημοκρατία απέτυχε και καλό είναι κάποια στιγμή να φύγει. Υποσχέθηκε σεμνότητα, υποσχέθηκε ηθική, δεν τα πραγματοποίησε. Αντίθετα, κορυφαία της στελέχη βαρύνονται με σκάνδαλα. Το Πασόκ θέλει να έρθει, να επιστρέψει. Η Ένωση Κεντρών όμως ασκεί κριτική. Γιατί το Πασόκ δεν έχει κάνει αυτοκάθαρση, δεν έχει διώξει τους κλέφτες του παρελθόντος που έχει στις τάξεις του ακόμη πρωτοκλασσά τους. Το Πασόκ δηλαδή συνεχίζει με
όλα τα υλικά κατεδάφισης του παρελθόντος, τα σκουπίδια που έπρεπε να έχει απορρίψει ως στελεχειακό δυναμικό, και ζητεί να επιστρέψει. Παριστάνει ότι θέλει κάτι καινούργιο, ότι το πρεσβεύει το καινούργιο, αλλά με στελέχη βαρυνόμενα με σκάνδαλα, πρέπει να ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου ότι δεν είναι αξιόπιστος. Και ο ίδιος είναι κομιστής μεγάλου ονόματος, αλλά κατ' εμέ δεν είναι άξιος να ηγηθεί της Δημοκρατικής Παράταξης. Η Δημοκρατική Παράταξη δεν μπορεί να βασιστεί στην οικογενειοκρατία και στα τζάκια. Και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου είναι τζάκια. Και γι' αυτό τους πολεμάει η Ένωση Κεντρών. Τώρα όταν είδανε ότι υπάρχει ένα κενό, μια δυσανασχέτιση του κόσμου προς τα δύο μεγάλα κόμματα και ότι κινδυνεύει η Ένωση Κεντρών να γίνει αποταμιευτήρας, αποδέκτης αυτής της δυσαρέσκειας, άρχισαν να κατασκευάζουν άλλες λύσεις. Στο παρελθόν είχαν βρει Τσοβόλα, είχαν βρει Σαμαρά, τους είχαν στηρίξει οικονομικά με τα μέσα ενημέρωσης και έτσι την Ένωση Κεντρών την είχαν παραμερίσει. Τώρα εφεύραν τους οικολόγους. Του στηρίζει πολύ ο εκδότης κύριος Αλαφούζος, ο εκδότης κύριος Στεγόπουλος. Στηρίζουν τους οικολόγους. Εμείς όμως έχουμε κάνει έρευνες και έχουμε διαπιστώσει ότι γύρω από το περιβάλλον θα εισρεύσουν επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη έχουν γίνει, έχουν κατασκευαστεί μη κυβερνητικές οργανώσεις ακριβώς για να πάρουν τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη. Άρα αυτό το πολύ αθώο κίνημα, το κίνημα των οικολόγων, μην το θεωρείτε τόσο αγνό. Μπορεί κάποιοι να το λανσάρουν ακριβώς για να κάνουν νέο γύρο με φαγοπότη. Είχαμε το φαγοπότη του χρηματιστηρίου, να έχουμε τώρα το νέο φαγοπότη για την πράσινη ανάπτυξη. Τι πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών? Η Ένωση Κεντρών πρεσβεύει δικαιοσύνη στις συντάξεις. Η ψαλίδα των ανισοτήτων να κλείσει. Άλλος παίρνει 6.000 ευρώ σύνταξη, άλλος 200 ευρώ. Θα μπορούσε αυτός που παίρνει 6.000 να πάρει 2.500 για να πάρει και ο άλλος 800 ευρώ. Πρεσβεύουμε λοιπόν ότι συντάξεις, επιδόματα πολυτέκνων, επιδόματα μονογονικών οικογενειών και όλα αυτά, πρέπει αγροτών συντάξεις να μην είναι λιγότερο από 800 ευρώ το μήνα. Και προς τούτο γίνει μια θυσία στις μεγάλες συντάξεις, όσο τουλάχιστον υπάρχει κρίση, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Επίσης πρεσβεύουμε δημοκρατία. Πρεσβεύουμε πάταξη της διαπλοκής. Να μην μπορεί ένας που έχει τράπεζες, που έχει εταιρείες δημοσίων έργων, που έχει εταιρείες προμηθειών του δημοσίου, να έχει και κανάλια, να έχει και εφημερίδες, να έχει ραδιόφωνα, να έχει καζίνο και να στρέφεται κατά της κοινωνίας έχοντας τον πολιτικό κόσμο σε ομοιρία. Θέλουμε δημοκρατία. Θέλουμε ηθική. Και η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα που έχει την πείρα, τη δύναμη να προχωρήσει. Παρακαλώ προσέξτε την προσπάθεια της Ένωσης Κεντρών. Είναι μια ευκαιρία να εκπροσωπηθεί ο φτωχός, ο αδύναμος Έλληνας πολίτης. Προσέξτε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια από τις τελευταίες προσπάθειες που δίνει την ευκαιρία στον απλό πολίτη να αποκτήσει κάποια δικαιώματα, να γίνει προσωπικότητα σε μια κοινωνία που είναι ισοπεδωμένα τα πάντα. Εγώ θα σας αγαπώ όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αλλά αν πέσετε στην παγίδα και ψηφίσετε αυτά που λανσάρουν τα ΜΜΕ και οι απατεωνίστικες δημοσκοπήσεις, θα έχετε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Έχετε τη δυνατότητα, ο λαός, να ψηφίσετε την Ένωση Κεντρών και να αμυνθείτε, να δείξετε δύναμη, αντοχή στις υποδείξεις των ΜΜΕ. Η κυρία Παπαρίγα ζητάει ανυπακοή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξουμε συμμόρφωση και σοβαρότητα. Ανυπακοή πρέπει να δείξουμε στη διαπλοκή, στα συμφέροντα που πνίγουν τον απλό, τον ανώνυμο Έλληνα πολίτη. Στις 7 Ιουνίου, θυμηθείτε, υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο του οποίου ο αρχηγός, ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, έχει κακοποιηθεί επί χρόνια. Αυτό το ψηφοδέλτιο είναι η άδεια να ξεκινήσει ο μεγάλος χώρος του κέντρου να επιστρέψει σε μια στήρα και φαύλη πολιτική στασιμότητα σαν αυτή που έχουμε σήμερα.